Τα χρέη συμπολιτών μας προς τη ΔΙΑΚΣ που οδηγούν σε διακοπή της ιδροδότησης, ιδιαίτερα οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνιοι άναργοι, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία Δημότη τη Δευτέρα στο κανάλι 6. Ήμουν μακροχρόνια άνεργος, έφυγα στη Γερμανία, μου κόψαν το νερό, ήθελα να κάνω διακανονισμό, το οποίο δεν το δέχονται. Μου είπε ο πρόεδρος, στείλε λέει κάποιο παιδί, στέλνω την κόρη μου να δώσει κάποιο ποσό για να συνεχίσει να ανοίξει το νερό, το οποίο δεν έγινε. Τρεις φορές πήγε η κόρη μου μέσω τηλεφώνου επικοινωνίας με τον πρόεδρο και με κάποιον υπάλληλο μέσα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και συνεχίζω να είναι χωρίς νερό. Ήθελα να κάνω διακανονισμό και ήθελα τέλος αυτόν τον μήνα να τα πληρώσω όλο το ποσό όσο υπάρχει. Και αυτό δεν το δέχτηκαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στο σπίτι αυτή τη στιγμή μένουν τα παιδιά σας? Βεβαίως. Ο γιος μου είναι φαντάρος, το οποίο υπηρετεί στη Ξάνθη. Φανταστείτε τώρα να μην έχει ένα σπίτι νερό, να κάνει ένα μπάνιο ή να πάει στην τουαλέτα, έτσι, 40 βαθμούς. Ακόμα και η κόρη μου πάει σε μια φίλη της, σε έναν, τέλος πάντων, της γειτονίας, μια φιλινάδα τέλος πάντων, να κάνει το μπάνιο της. Ανεπίτρεπτο. Το 2017 ζούμε, έτσι. Ανεπίτρεπτο. Τώρα. Έχετε ζητήσει ξανά να κάνετε διακανονισμό και δεν το δέχονται? Βεβαίως. Βεβαίως. Έχω κάνει και υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνω όλο το ποσό, ότι είναι δικό μου το χρέος, το οποίο ήταν να το εξετάσει ο πρόεδρος και μου είπε πάρε με αύριο τηλέφωνο, και από τότε σε έχει 4 μέρες δεν απαντάει ούτε στα τηλέφωνο, ούτε σταθερό, ούτε κινητό. Ούτε κανένας υπάλληλος. Κανένας. Εσείς θα συνεχίσετε να έχετε όχληση προς την ΔΙΑΚΣ ώστε να συνδεθεί το νερό, γι' αυτό και κάνετε αυτή την καταγγελία? Έχετε φτάσει στο απροχώρητο δηλαδή? Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Ερωτώμενος για το θέμα, ο πρόεδρος της ΔΙΑΚΣ, Μαρίνος Δρέβανος, σημείωσε πως η διαδικασία που ακολουθεί στο θέμα των διακανονισμών η επιχείρηση είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την νομιμή οδό. Όσον αφορά την τακτική πληρωμή των λογαριασμών, έχουμε υιοθετήσει όλες τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. Η τελευταία δηλαδή ρύθμιση ήταν των 100 δόσεων. Δώσαμε τη δυνατότητα όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν λογαριασμούς να μπουν σε έναν διακανονισμό. Τώρα, η νομοθεσία λέει σε περίπτωση που για τον Α ή Β λόγο δεν τηρήσουν τον διακανονισμό, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Ή θα προβεί κατόπιν ειδοποίησης του οφηλέτη ότι αν δεν συνεχίσει το διακανονισμό ή εάν δεν τηρηθεί από εδώ και πέρα ο διακανονισμός, είναι υποχρεωμένη να προβεί στην αφαίρεση του υδρομέτρου. Παρά τα αυτά, ποτέ δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο πέραν ακραίων περιπτώσεων. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Υπάρχει άλλη διαδικασία να βεβαιωθούν οι οφειλείς στο δημόσιο, στην εφορία, και αυτό πολύ σπάνια το υλοποιούμε, γιατί γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όλοι, και γι' αυτό είμαστε και πάρα πολύ ελαστικοί. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Εμείς όσο μπορούμε εμείς είμαστε, όπως προείπα, πάρα πολύ ελαστικοί. Δεν φτάνουμε εύκολα στο να διακόψουμε την υδροδότηση. Πάντως, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από το κανάλι 6, η επιχείρηση επικοινώνησε με τον συμπολίτη μας προκειμένου να βρεθεί μια λύση ώστε η οικογένεια να έχει και πάλι στο σπίτι της το πολύτιμο αυτό αγαθό.